Θέλεις να γίνεις YouTuber, θέλεις να γίνεις graphic designer, θέλεις απλά να δουλεύεις σε ένα καφέ και να είσαι αραχτός και δεν ξέρεις τι εργαλείο να πάρεις, τι laptop είναι το καλύτερο. Asus VivoBook, ίσως το καλύτερο laptop του κόσμου. Λοιπόν, σήμερα έχουμε το Asus VivoBook 16X. Όπως βλέπετε είναι μεγάλο λάπτοπ. Έχει μεγάλη οθόνη, 16 ίντσες. Είναι σαν να έχεις πάνω στα πόδια σου ένα κινούμενο σινεμά. Τα χρώματα είναι σε άλλο επίπεδο. Δηλαδή έχουμε, πόσα έχουμε? Έχουμε 1 δισεκατομμύριο 70 εκατομμύρια διαφορετικά χρώματα. Δηλαδή δεν έχει chance να μην έβρεις το συνδυασμό χρωμάτων που θέλεις. Ευκρίνεια χρωμάτων, full, βάρος. Από ό,τι βλέπετε, εντάξει, είμαι λίγο του γυμναστηρίου, αλλά είναι 1 κιλό και 95 γραμμάρια. Δηλαδή, εύκολο στη μεταφορά που το αυτοκίνητο σου στο καφέ ή που το σπίτι σου στη δουλειά, αλλά ας σου το κλέψει ένας κλέφτης, εάν κάνει μαραθώνιο 40 χιλιόμετρα, τα 2 κιλά στο τέλος να γίνουν 200 κιλά. Δηλαδή είσαι safe στο να μην σου το κλέψουν. Εντάξει, αστιαύουμε τώρα, εύκολα στο κλέβουν, αλλά πρέπει να το προσέχεις. Τιμή. Αρχική τιμή το laptop είχε 1850 ευρώ, δεν είναι λίγα, αλλά θα σας πω στο τέλος του βίντεο αυτού γιατί αυτή η τιμή είναι λίγα. Δηλαδή στην ουσία είναι φτηνό λάπτοπ. Θα μου πεις τώρα, καλά ρε καρέ, τι βλακίες μας λες τώρα, τι φτηνό είναι αυτό τώρα 1850 ευρώ. Στο τέλος θα σου πω γιατί είναι φτηνό. Πάμε να δούμε τι έχει το εργαλείο μέσα του. Το σκονάκι μου, επεξεργαστής 10ης γενιάς Intel Arc Core i7. Ναι, το έμαθα παπαγαλίστηκα. Ναι. Μνήμη RAM 16GB. Εννοείται System Type 64B. Windows 11 Pro. Κάρτα γραφικών Nvidia GeForce RTX 3050. 512 GB SSD και GPU VRAM 4 GB. Voltage Regulator Module. Φωτεινότητα 550 nits. Τι είναι τα nits? Δεν ξέρω, αλλά θα το κάνουν Google πιο μετά. Χρωματική ευκρίνεια 99,99999. Πολύ καλό. Τι άλλο θέλεις? Τι άλλο θέλεις? Εν τω μεταξύ αγόρασα το που το public, τα παιδιά ήταν πολλά ok, έκανα μου και καλύτερη τιμή. Τώρα αν είσαι video editor, κάνεις φωτογραφίες στο Photoshop, είσαι graphic designer, οτιδήποτε έχει σχέση που θέλεις δύναμη σε υπολογιστή, τούτο το εργαλείο είναι ό,τι πρέπει. Εγώ σαν video editor έκανα 12 ώρες render για ένα βίντεο 10 λεπτών πάνω στο compact, εντάξει, πολλά παλιό computer, 8 GB RAM, 12 ώρες για να κολλήσει το render, εντό να κολλήσει ένα edit που έκανα σε βίντεο. 12 ώρες για να κολλήσει ένα βίντεο. Με τούν το εργαλείο δάμε, με τούν το τέρας, κάνω 7 λεπτά. 7 λεπτά, 10 με 12 λεπτά βίντεο, κάνει 7 λεπτά να κολλήσει τα βίντεο με σίγια εφέ πάνω, σίγιες διαφορετικές μουσικές, πάνω σε εφέ, εφέ, πάνω σε εφέ και κάνει το σε 7 λεπτά το render. Γι' αυτό, αυτό το laptop είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να τρέχει όλα τα προγράμματα της Adobe smooth, όπως το κείμενο, χαλαρά. Να μην έχεις τσίνο πόνο κέφαλο, μα επόλυσε μπάλε. Μα πω θέλει 20 ώρες render. Πω μα γιατί δεν κατεβάζει τούτο. Λοιπόν, έχεις μεγάλο touchpad δαμέ που βολεύει πολλά στο να κάνεις τις δουλειές σου. Η αλήθεια το να γράφεις το keyboard είναι πολλά τέλειο το feeling, πολλά smooth. Απλά το θέμα είναι ότι δεν θα έχεις τα χέρια σου μπροστά μπροστά όπως τα άλλα laptop, να τα έχεις λίγο πιο μέσα. Και πολλές φορές, τουλάχιστον εγώ έπαθα το, σαν γράφεις
πολλές ώρες τέλος πάντων. Μπορεί κατά λάθος να κάνεις slide to turn on, τέλος πάντων να κάνεις τη γωνία του touchpad δαμέ στα δεξιά πάνω, κατά λάθος με το δάχτυλο σου, και να ανοίξει τούτο δαμέ το κυκλούι που είναι σύντομο, τέλος πάντων shortcuts για να ρυθμίσεις κάποια πράγματα στο laptop. Δηλαδή απλά έπρεπε να το ξανακάμω, πάνω στη γωνία πάνω για να απενεργοποιηθεί το κυκλούι. Επειδή όταν γράφεις και είναι ενεργοποιημένο το κυκλούι, ένα σου πάσει τα νεύρα σου. Επειδή θα γράφεις και να πασκέται το κυκλούι και να σου εμφανίζει tabs πάνω στην οθόνη σου. Φωτεινότητα full. Συγκρίναμε το laptop με laptop Apple Pro. Φωτεινότητα και το πώς δείχνει στην οθόνη, τέλος πάντων, το laptop είναι απίστευτο. 4K οθόνη, by the way. For OLED, 4K, νανοτεχνολογίες, ιστορίες, δηλαδή στην εντέλεια. Κάθε πίξελ της οθόνης, κάθε φωτούι της οθόνης δουλεύει ανεξάρτητα, μόνο μου. Μπορείς να δεις που το πλάι της οθόνης, δηλαδή στα άλλα laptop, τα κανονικά, με κανονικές οθόνες, αν είσαι στο πλάι βλέπεις ένα μαύρο πράγμα, δεν βλέπεις τι έχει η οθόνη πάνω. Με τούτο βλέπω που δαμέ, ας πούμε, που είμαι στις 12 μοίρες τέλος πάντων, ακριβώς τι έχει η οθόνη. Αν ο παρέας σου βλέπεις το laptop έργο και εσύ θέλεις να δεις το έργο που βλέπει και είσαι κάπου χαμέα, ας το πούμε, κάπου κάτω στο έδαφος και ο παρέας σου είναι ψηλά, Να βλέπεις την οθόνη, τι δείχνει το έργο. Ενώ σε κανονικό λάπτοπ να πρέπει να του πεις, ρε, κάνε κάτω την οθόνη, ρε, δεν βλέπω, ρε. Μικρό, μεγάλο πρόβλημα, πάλι είναι πρόβλημα που με το λάπτοπ δεν θα το έχεις. Το καλύτερο, μπορείς άνετα να πάρεις ακόμα και με πιο λίγα λεφτά ένα Asus TUF Gaming με αντίστοιχη δύναμη, ας το πούμε, επεξεργαστή, κάρτα γραφικών κτλ. Είναι τέλειο και το TUF Gaming, αλλά η φωτεινότητα της οθόνης είναι χάλια. Δηλαδή, όχι χάλια, αν είσαι σε ένα δωμάτιο χωρίς φως, στο σπίτι, δηλαδή θα είσαι έξω στον ήλιο, μια χαρά, θα βλέπεις κανονικά, έχει και εκείνο καλή ευκρίνεια χρωμάτων, αλλά εγώ θέλω να δουλεύω κάποτε έξω, δηλαδή σε ένα καφέ, μπορεί στο πάρκο, μπορεί σε ένα μπαγκάκι στη στάση του λεωφορείου ή θα έχει ήλιο, δηλαδή θα φέγγει ο ήλιος από πάνω σου και εσύ θα βλέπεις τι κάνεις, δηλαδή είναι top αυτό. Γιατί σε άλλες περιπτώσεις με κανονικό λάπτοπ θα ήσουν έτσι και δεν θα έβλεπες τίποτα στην οθόνη από τη γυαλάδα που χτυπάει από τον ήλιο. Ήλιος, βροχή, ό,τι θες, εντάξει, όχι βροχή, ομπρέλα, έτσι. Αλλά δεν θα έχεις κανένα πρόβλημα με το να δουλέψεις έξω κάπου σε κάποιο σημείο που χτυπάει πολύ φως πάνω στην οθόνη. Φίλε μου, μπορείς να έρθεις να τους δείξουμε τι υποδοχές έχουμε στο λάπτοπ? Ναι, καλό, φίλε μου, έρχομαι. Λοιπόν, στα δεξιά του λάπτοπ έχουμε το jack που είναι 3,5 mm. Έχουμε υποδοχή για micro SD card. Έχουμε ένα USB port Type-C 3,2 Generation 2. Και έχουμε και ένα USB Type-A 3,2 Generation 1 και είναι SS, δηλαδή super speed, δηλαδή αν θέλεις να φορτώσεις κάτι πολλά γλύωρα ή πολλά μεγάλο φορτίο στον υπολογιστή, θα μπήξεις το USB σου σε αυτό το port να με υπογράφει SS. Τώρα στην αριστερή πλευρά έχουμε δύο ports για USB που είναι τα κανονικά USB ports και είναι USB 2 Type A. Αν θέλεις λίγο πιο γλύωρη ταχύτητα, θα βάλεις τα USB σου στη δεξιά πλευρά του υπολογιστή. Το ότι δεν έχει SD port είναι πρόβλημα. Αλλά τι να κάνουμε, ευτυχώς υπάρχουν οι adapters. Έχουμε, εντάξει, νομίζω εξωτερικά δεν έχουμε κάτι άλλο. Έχουμε την μπροστινή webcam
που δεν είναι κάτι wow, αλλά κάποιος που είναι φοιτητής και θέλει να μιλά με τους συγγενείς του ή την κοπέλα του, θέλει μια webcam. Εδώ έχουμε webcam, είναι 720phd, ως εκεί φτάνει, αλλά νομίζω είναι πολύ καλά αντί να είσαι 300p και 150p. Το ωραίο σε αυτό είναι ότι έχει επικάλυμα, δηλαδή αντί στα παλιά laptops που έβαλαμε όλη τέλα, βάζαμε μια χαρτοτενία εδώ μπροστά για να, όχι εγώ, οι κοπέλες συνήθως. Έχει εδώ ένα switch, το κάνεις αριστερά δεξιά. Ναι, θα το δάρω τώρα, θα το κάνω άχρηστο. Λοιπόν, έφτασε η ώρα να σας πω γιατί αυτό το λάπτοπ εντωμεταξύ 1850 ευρώ ήταν τότε που το πήρα. Τώρα είναι, εντάξει, το πήρα σε καλύτερη τιμή. Τα παιδιά στο Public ξανά, shout out to Public, μου έκανε καλύτερη τιμή, μια χαρά, και το λάπτοπ το αγαπάω. Τώρα αυτό το λάπτοπ είναι στα 1750 ευρώ. Γιατί είναι φτηνό, δηλαδή ναι, μπορείς να πάρεις τώρα ένα λάπτοπ κάτι καλό τέλος πάντων με 700 ευρώ πες. Γιατί να δώσεις 1750 και να μην δώσεις 750 πες. Επειδή και με το 750 ευρώ ας το πούμε θα κάνεις τη δουλειά σου. Λοιπόν, ποιο είναι το θέμα? Το θέμα είναι ξανά, τι είναι το σημαντικό για σένα? Το χειρότερο πράγμα είναι να ανοίγεις το λάπτοπ σου, πρώτα απ' όλα να πατάς το κουμπί, δηλαδή ένα λεπτό. Να το κάνουμε και μία δίδυξη. Να το κλείσουμε. Το να πατάς το κουμπί του λάπτοπ και να περιμένεις 15 λεπτά να ανοίξει και να φέρει τα λογικά του, να ανοίξει όλα στον desktop. Δηλαδή ψήνεις καφέ, ψήνεις σουβλάκια, ψήνεις αυγά, κάνεις μια σαλάτα, τρως και μετά αρχίζεις να δουλεύεις. Και πολύ αργά, πάρα πολύ αργά. Λοιπόν, πάμε να δούμε σε πόση ώρα θα ανοίξει. Πατάω το κουμπί. Το πάτησα. Έβγαλε το λόγο. Πάτω Enter. Βάζω το κωδικό. Και είμαι έτοιμος να δουλέψω. Σου κερδίζει το πιο σημαντικό, χρόνο, και το να μην σου σπάζει τα νεύρα. Γι' αυτό ναι, είναι πιο φτηνό. Επειδή θα κάνω 50 εργασίες που θέλω σε χρόνο, πες τώρα ένα μήνα, με το άλλο για να κάνω 50 εργασίες, με το άλλο δηλαδή ένα κανονικό απλό λάπτοπ, θες ένα χρόνο. Αλλά φίλε, γιατί να μην πάρω ένα MacBook Pro? Ρε, δεν είμαστε της Mac εδώ. Φίλες βλάκι. Το να κάθεσαι σε ένα καφέ, να πατάς το κάθε window για να ανοίξει και να ανοίγει. Ρε φίλε, ξέρεις τι σημαίνει? Να πατάς κλικ το window και να ανοίγει, έτσι. Φίλε, ξέρεις τι σημαίνει να πατάς ένα window να ανοίξει και να περιμένεις και να βλέπεις εκείνο το κυκλάκι να κάνει έτσι, και να το βλέπεις και να το βλέπεις και να παίζεις κουμάρι, να παίζεις στοίχημα. Θα ανοίξεις σε 20 δεύτερα και μετράς 19, 18, 17. Τελείωσαν τα βάσανά σου. Είσαι έτοιμος για το next level. Top. Για να μην μπορώ να βάλω ένα κανονικό USB, για να μην μπορώ να κατεβάσω προγράμματα free, για να τα κουμπιά του keyboard διαφορετικά, ο iTunes και να κατεβάζω το τραγούδι. Φύγε ρε από εδώ. Μυρίζει πλαστικό ποιότητας. Σατέν πλαστικό που τη Γαλλία.
Προσωπικά είμαι full ευχαριστημένος. 2 χρόνια εγγύηση εντωμεταξύ, νομίζω με 120 ευρώ παίρνεις άλλο ένα έξτρα χρόνο, δηλαδή 3 χρόνια εγγύηση. Εντωμεταξύ διαβάζετε κάτω το description, δεν το γράφω για πλάκα για να το βλέπω και να λέω έβαλα description, το βάζω για να το διαβάζετε και εκείνο. Όπως βλέπετε αυτό το βίντεο, κάτω στο description είναι πράγματα για να τα βλέπετε και εκείνα. Εντάξει, εντάξει. Αν θέλετε και άλλα reviews, πέτε μου τη γνώμη σας, τι reviews θέλετε, τι αντικείμενα, τι προϊόντα, τι μάρκες, πέτε μου κάτω στα comments. Και εννοείται, κάνε subscribe για περισσότερα βίντεο τώρα, όχι πριν, όχι χθες, όχι αύριο, τώρα, κάνε subscribe τώρα. Ρε, δεν διαπραγματεύομαι εδώ, κάνε subscribe τώρα. Δεν είναι αν και αν θέλεις, αν μου αρέσει. Ρε, κάνε subscribe τώρα. Δεν έχει... Εντάξει, το κούρασα, αλλά κάνε τώρα. Θέλω να πω καλά Χριστούγεννα σε όλους και θα ξαναμιλήσουμε στο επόμενο βίντεο.